Βασίλης Τζίντσος, είμαι εκπρόσωπος των δημοσιογράφων του Alter και μέλος της εξαμελούς επιτροπής αγώνα των εργαζομένων του Alter. Ωραία. Να μιλήσουμε για τις σχέσεις εξάρτησης των μέσων μαζικής ενημέρωσης με την εξουσία. Αυτό είναι γνωστό από την πρώτη μέρα έναρξης των τηλεοπτικών σταθμών, από τη στιγμή που οι καναλάρχες στο Μέγκα τότε ήταν και οι εκδότες. Αυτοί που ήταν επί δεκαετίες πάλι εξαρτώμενοι από την εξουσία και βγάζαν κυβερνήσεις, όπως λέγανε πολλοί. Mm-hmm. Από εκεί πέρα ξεκίνησε το τρελό πάρτι πριν από 10 και βάλε χρόνια με τις τράπεζες. Όλοι πήραν δάνεια, μπήκαν στο χρηματιστήριο καταρχήν, αξιοποίησαν αυτό το μέσο χρηματοδότησης, στη συνέχεια πήραν και άλλα δάνεια και όλα τα μαγαζιά δουλεύαν με δάνεια. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε και αυτό αποδείχθηκε και από την κρίση εντός εισαγωγικών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στον κλάδο γενικότερα αυτό το διάστημα, τον τελευταίο χρόνο, γιατί ακριβώς σταμάτησε η κάνουλα του ζεστού χρήματος από τις τράπεζες. Αφού σταμάτησε η χρηματοδότηση λοιπόν από τις τράπεζες, ξεκίνησαν τα προβλήματα. Όλα τα προηγούμενα χρόνια τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είχαν κέρδη, αλλά δεν πηγαίνανε στις εταιρείες. Πήγαιναν προφανώς στις τσέπες των αφεντικών, με μερίσματα, με οτιδήποτε διαδικασίες και όλα τα μαγαζιά χρηματοδοτούνταν από τα δάνεια. Βέβαια, η σχέση εξάρτησης από την εξουσία δεν είναι μόνο οι τράπεζες, με το καθεστώς λειτουργίας των τραπεζών όπως αυτό έχει διαμορφωθεί, με τα φοβερά πανωτόκια και οτιδήποτε και τους τρόπους πληρωμής, τους απαράδεκτους τρόπους πληρωμής για τον απλό κόσμο, αλλά για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα πράγματα ήταν κάπως διαφορετικά. Ειδικότερα για το Alter, πώς μπορούσε να παίρνει το Alter μεγάλα τραπεζικά δάνεια χωρίς το κεφάλαιό του να ανταποκρίνεται σε αυτό, δηλαδή θα ξεπληρωθούν κάποια στιγμή, θα γίνει απόσβεση των δανείων αυτών, και όμως χωρίς αυτούς τους όρους έπαιρνε δάνεια. Για το λόγο αυτό, άλλωστε και ο οικονομικός εισαγγελέας Γρηγόρης Πεπόνης διενεργεί προκαταρκτική εξέταση να διαπιστωθεί ποιος ευθύνεται για αυτά τα δάνεια που πήρε, τα οποία δεν έχουν αποπληρωθεί και αν ήταν σε βάρος γενικότερα του δημόσιου συμφέροντος, καθώς δύο από τις τράπεζες που χρηματοδότησαν το Alter είναι κρατικές. Για να συνοψίσουμε δηλαδή, όταν ο καναλάρχης κάνει τα χατήρια της εξουσίας, παίρνει το δάνειο και όταν δεν κάνει τα χατήρια, δεν παίρνει το δάνειο. Εγώ νομίζω ότι τα περισσότερα μαγαζιά, ειδικότερα τα κανάλια, ποτέ δεν έχω δει κανάλι το οποίο να χτυπάει αλήπητα την εξουσία. Αυτό το βλέπουμε μόνο προεκλογικά, όταν αλλάζει χέρια στην κυβέρνηση. Τότε, με τις δημοσκοπήσεις και όλο αυτό το παιχνίδι που παίζεται, κατευθύνουν τον κόσμο δεξιά-αριστερά, ανάλογα με το τι τους συμφέρει εκείνη την περίοδο. Συνήθως όταν μια κυβέρνηση φιλορροεί, τότε πηγαίνουν με τον αντίπαλο και βγάζουν τον επόμενο. Τον επόμενο που θα κάνει τα παιχνίδια τους. Θα παίξει τα παιχνίδια, τους κανόνες του παιχνιδιού. Αυτό κάνανε οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών. Είτε ήταν γαλάζιες, είτε ήταν πράσινες. Και ποια είναι η θέση του ανθρώπου δημοσιογράφου σε αυτή την κρεατομηχανή? Αυτό που γίνεται τώρα. Εγώ προσωπικά ως μέλος του Μεικτού Συμβουλίου της ΕΣΥΑ και όλες, έχω πει στο Μεικτό Συμβούλιο ένα πράγμα. Εμείς πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Αν είμαστε απλοί υπάλληλοι των αφεντικών, αν είμαστε αργυρώνητικοι δηλοφόροι, όπως λένε πολλοί, ή αν είμαστε δημοσιογράφοι που θα περασπιστούμε τον κλάδο μας, τους συναδέλφους μας, το ψωμί μας, αλλά και το αυριανό ψωμί μας, αλλά και τις μελλοντικές γενιές και ειδικότερα στον κλάδο μας για το πώς θα υπάρξει αυτός ο κλάδος τα επόμενα χρόνια. Αν θα υποχωρήσουμε και θα δεχθούμε ατομικές συμβάσεις, επιχειρησιακές συμβάσεις, ή αν θα προχωρήσουμε σαν κλάδος διεκδικώντας τις συλλογικές συμβάσεις, οι οποίες δεν έχουν υπογραφεί στον κλάδο μας, στο δημοσιογραφικό κλάδο από το 2009. Αυτή η κατάσταση υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Έπρεπε να πιεστούν οι δημοσιογράφοι για να βγει στην επιφάνεια. Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Τόσα χρόνια όλα ήταν. Υπήρχε εφορία. Η εφορία αυτής της κατάστασης. Πολλοί κερδίσαν από αυτή την κατάσταση και δημοσιογράφοι μεγάλοι και λαμπεροί πήραν πολύ καλά λεφτά από αυτή τη διαδικασία, από αυτό το πάρτι που γινόταν με τις τράπεζες, με τις κυβερνήσεις, με το χρηματιστήριο, όλα αυτά, κανείς δεν μίλαγε. Τώρα, όταν ήρθε η κρίση, όπως είπα, εντός εισαγωγικών, σταμάτησαν οι κάλυνες των τραπεζών,
τότε έπρεπε κάποιος να χρεωθεί αυτή την κατάσταση. Αυτοί που χρεώνονται αυτή την κατάσταση δεν είναι οι μεγάλοι δημοσιογράφοι, είναι οι μικροί. Αυτή η κατάσταση, ειδικά για τον κλάδο, για τον Alter, θέλω να πω ότι πριν δύο χρόνια, δύο μισή χρόνια είχαν γίνει πρώτες απολύσεις. Είχαν γίνει απολύσεις 4 χαμηλόμισθων συναδέλφων με 1.000-1.500 ευρώ. Δεν έγιναν περικοπές τότε από τα υψηλά κλιμάκια, από αυτούς τους παρουσιαστές που πέραν 60.000 ευρώ και παραπάνω. Γίνανε από απλούς ανθρώπους που βγάζαν τον μεροκάμα του. Τώρα, πώς μπορούσε να κερδίσει η εταιρεία, διώχνοντας 3-4 δημοσιογράφους, από το να μειώσει τα φαχυλούς μισθούς παρουσιαστών, αυτό είναι εύλογο ερώτημα για μένα. Και δεν το έχει απαντήσει ο Διευθύνων Σύμβουλος Γιαννίκος, ο οποίος και έφερε την κατάσταση στο Alter εδώ που έφτασε. Είναι ευκαιρία η κρίση να αποκατασταθούν οι σχέσεις μεταξύ πολιτών και δημοσιογράφων? Σίγουρα, γιατί και οι πολίτες καταλαβαίνουν ότι οι δημοσιογράφοι δεν είμαστε βολεμένοι. Βολεμένοι ίσως να ήταν κάποιοι που παίρνανε καλούς μισθούς, πολύ καλούς μισθούς, εξωπραγματικούς ίσως μισθούς, σε σχέση με αυτά που πρόσφεραν. Αλλά πρέπει να καταλάβει ο κόσμος και οι πολίτες, και νομίζω ότι έχουν καταλάβει, ότι και εμείς πληττόμαστε από την κρίση. Εμείς στο Alter έχουμε μείνει ένα χρόνο απλήρωτοι. Όλος ο κόσμος μας αγκαλιάζει, μας κοιτάει, βλέπει τι κάνουμε. Και ακόμα και στην προηγούμενη επίσκεψη, όταν γυρίσαμε την προηγούμενη επίσκεψη, το διαπίστωσα κάνοντας ρεπορτάζ ότι ο κόσμος που κάποτε δεν μιλούσε στα κανάλια έβγαινε στο Alter να μιλήσει, γιατί έβλεπε ότι και εμείς είμαστε απλοί μεροκαματιάρδες και βγάζουμε το ψωμί μας. Και δεν κρύβουμε την αλήθεια. Βέβαια, για να αποκατασταθεί αυτή η σχέση πολίτη-δημοσιογράφου και καναλιών, δεν είμαστε μόνο εμείς. Είναι και τα κανάλια, είναι οι καναλάρχες. Αν εγώ για παράδειγμα πληρωθώ αύριο, πάρω όλα τα λεφτά μου και γυρίσω στη δουλειά μου, και το αφεντικό μου δεν με αφήσει να πάω να κάνω ένα ρεπορτάζ για τους Χαλιπουργούς, για παράδειγμα, δυστυχώς δεν είναι δικό μου το κανάλι, δεν είναι δική μου η κάμερα, δεν μπορώ να κάνω ό,τι θέλω εγώ. Δεν θα πάω να καλύψω τους Χαλιπουργούς αν δεν μου δώσει η εργοδοσία μέσω των αρχισυντακτών, των διευθυντών, τη δυνατότητα να το κάνω αυτό. Θέλω να πω δηλαδή ότι φοβάμαι ότι εφόσον η κρίση αυτή καταλήξει με ιτημένους εμάς ή και με νικητές, αλλά με άλλους όρους, που σημαίνει ότι θα κάνουμε πάλι ό,τι κάναμε, πάλι θα βγαίνουν προς τα έξω αυτά που κάναμε. Αν ιτηθούμε κιόλας και κερδίσουν αυτοί που θέλουν τους δημοσιογράφους ως απλούς υπαλλήλους των αφεντικών και αργυρών τους κονδυλοφόρους, αν υπάρξει τέτοιο αποτέλεσμα της κρίσης, τότε θα είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Και θα ευημερούν αυτοί οι λίγοι, και οι πολλοί δημοσιογράφοι, ο κλάδος αλλά και ο κόσμος ολόκληρος, θα υποφέρουν.